Εν καιρό θλίψεως βλέπε την προσβολή της Ιδονής. Επειδή γαρ παραμυθείτε την θλίψη, ευπαράδεκτος γίνεται. Να σας το αποδώσω. Κατά τον καιρό της θλίψεως, πρόσεχε την επίθεση της Ιδονής. Διότι με το να σου παρηγορεί τη θλίψη, την αποδέχεσαι εύκολα την Ιδονή. Αγαπητοί μου, προπολών ετών, είχα διαβάσει ένα άρθρο ενός ψυχολόγου και ανεφέρετο ότι όταν ο άνθρωπος αναζητά ιδέα πράγματα, γλυκά πράγματα, ευχάριστα, τούτο, και μάλιστα αναφέρεται στο θέμα το άρθρο, αναφέρεται στο θέμα της παχυσαρκίας, ότι είχε ψυχολογική βάση. Όχι διότι ο άνθρωπος αυτός θα είχε κάποιο λόγο να είναι παχύς, αλλά διότι έτρωγε δια να αντισταθμίσει κάποια θλίψη του και συνεπώς η παχυσαρκία του έπρεπε να αντιμετωπιστεί όχι με απλώς με μια δίαιτα, αλλά με την ανάλυση της ψυχής του για να βρεθεί το ψυχολογικό αίτιο που έσπρωχνε τον άνθρωπο για να φάγει. Ύστερα από τόσα χρόνια που είχα διαβάσει εκείνο το άρθρο, έρχεται τώρα ο Άγιος Μάρκος ο Ασκητής να δώσει το θαυμάσιο αυτό, την θαυμασία αυτή την απάντηση, όχι πια όπως σας είπα στην αρχή ως ψυχαναλυτής, αλλά ως ανατόμος της ανθρωπίνης ψυχής που έχει τα κλειδιά του Αγίου Πνεύματος και γνωρίζει να ξεκλειδώνει όλους τους, όλα τα ρυθμίσματα της ανθρωπίνης ψυχής. Αλλά ας το δούμε από κοντά. Πράγματι, οι φύσεις του ανθρώπου, όταν δέχεται μία θλίψη, ζητά ειδονιστικά αντισταθμίσματα. Είναι αυτό ένας νόμος. Θα λέγαμε ένας νόμος ψυχολογικός, ο οποίος οπωσδήποτε συμπεριλαμβάνει και το ανθρώπινο σώμα. Ποιες είναι οι θλίψεις εκείνες οι οποίες μπορούν να βρουν έναν άνθρωπο? Είναι το πένθος. Είναι η απογοήτευση. Είναι ακόμη η αποτυχία σε κάτι. Είναι ο παραμερισμός. Είναι η μοναξιά. Όλα αυτά δημιουργούν μια πίεση στην ψυχή. Θλίψεις, από το θλίβο θα πει ζουλό. Δημιουργούν μια πίεση, ένα ζούλιγμα στην ψυχή. Και η ψυχή, επειδή κατεσκευάστη δια να έχει πάντοτε χαρά, εκκατασκευής η ψυχή ζητάει τη χαρά. Τώρα, θλιβωμένη ζητάει ένα αντιστάθμισμα χάρας, δεν μπορεί να το βρει όμως αυτό, και προσπαθεί να το βρει στα υποκατάστατα της χαράς, που είναι η ευχαρίστηση, που είναι η ειδονή. Ζητάει εκεί να βρει μια ικανοποίηση για να αντισταθμίσει το ζούλιγμα που υφίσταται. Και ποια είναι εκείνα τα οποία μπορεί να χρησιμοποιήσει όχι τώρα η ψυχή, αλλά η ψυχή δια του σώματος? Ποια είναι αυτά? Είναι πρώτα η γαστριμαργία. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μια θλίψη, το ρίχνει στο φαΐ, αρχίζει και τρώει. Τρώει πολύ, τρώει ασυναίσθητα. Ακόμα είναι η μέθη. Αυτό όλοι το ξέρουμε. Βλέπετε ότι πολλές φορές ένας άνθρωπος ο οποίος καταλήγει στο να πίνει κρασί, πρέπει να αναζητήσουμε γιατί αυτός ο άνθρωπος καταλήγει να πίνει κρασί. Θα βρούμε αναλύοντας τη ζωή του ότι κάποιες θλίψεις περνά. Και τι κάνει? Πάει να ξεχάσει. Δηλαδή τι? Ένα αντιστάθμισμα των λυπηρών που περνά. Βλέπετε? Έτσι ένας μέθυσος άνθρωπος δεν πρέπει απλώς να τον αναλύσουμε και να πούμε ότι απλώς αγαπάει το κρασί. Όχι, όχι. Πίσω από αυτή του την κατάσταση υπάρχει ένα πρόβλημα. Το πρόβλημα μιας θλίψεως. Υπάρχει ένα άλλο το πρόβλημα. Υπάρχει μια δυσκολία. Αν βρούμε το αληθινό αίτιο, τότε μπορούμε να θεραπεύσουμε πραγματικά και την μέθη, αλλά και το τσιγάρο. Θα δείτε τους ανθρώπους, μόλις στεναχωρηθούν, θα βγάλουν να καπνίσουν. Ή θα μάθουν να καπνίζουν όταν αρχίζουν να στεναχωρούνται. Είναι πασίγνωστο αυτό.
Κάποτε όταν ήμουν στρατιώτης και έβλεπα τους συναδέλφους να καπνίζουν ενώ πρώτα δεν εκάπνιζαν και τους έλεγα γιατί καπνίζουν και μου έλεγαν για να φεύγουν τα φαρμάκια. Εγώ δεν μπόρεσα ποτέ μου να το καταλάβω αυτό, έως όταν αγαπητοί μου είδα όλα αυτά τα οποία γράφει εδώ ο Λόγος του Θεού και στην ανάλυση τους είναι όπως σας τα λέγω τώρα. Και έλεγα τα φαρμάκια είναι ψυχολογικά. Το τσιγάρο είναι ένας καπνός που τον βάζω στο στόμα μου. Τι σχέση έχει τώρα με το άλλο? Και όμως αναζητάει ο άνθρωπος αυτά τα γλυκαία, τα ειδονιστικά στοιχεία για να αντισταθμίσει, όπως σας είπα, τις λήψεις μου. Είναι τα ναρκωτικά. Σήμερα ο σύγχρονος άνθρωπος, ο σύγχρονος νέος, καταφεύγει στα ναρκωτικά επειδή βλέπει τον κόσμο έξω από άλλα στοιχεία, η περιέργεια, ο μιμητισμός, αλλά στο βάθος διότι θέλει να αποφύγει την πραγματικότητα της ζωής, η οποία είναι λυπηρά. Όταν πρέπει να δω πρόσωπο με πρόσωπο τη ζωή και τις δυσκολίες της, αυτό οπωσδήποτε είναι, δεν είναι ευχάριστο. Τι κάνω λοιπόν? Δημιουργώ έναν ψευδή παράδεισο, κάνω μια υπεκφυγή με τα ναρκωτικά για να ξεφύγω από την πραγματικότητα, η οποία με στεναχωρεί και με πιέζει. Αλλά είναι και τα σαρκικά αμαρτήματα. Αγαπητοί μου, είναι και τα σαρκικά αμαρτήματα. Σε όλη την κλιμάκωσή τους, από το καταμόνας μέχρι την πορνεία και μέχρι τις διαστροφές, είναι μια φυγή του ανθρώπου να δοκιμάσει κάτι το ευχάριστο σε έναν κόσμο θλίψεων, απογοητεύσεων και άγχους. Πόσο ψυχολογημένα μας το λέγει αυτό ο Άγιος Μάρκος ο ασκητής. Πρόσεχε, στον καιρό της θλίψεώς σου μην έρθει η ειδονή να σου χτυπήσει την πόρτα, γιατί τότε η ψυχή που θλίβεται για να ευχαριστηθεί εύκολα θα την αγκαλιάσει την ειδονή. Πόσο ψυχολογημένο είναι αυτό? Τότε θα λέγαμε τι πρέπει να κάνουμε, αφού και αυτή η ψυχιατρική, η ψυχολογία, συγγνώμη, μας βεβαιώνει ότι πίσω από την αναζήτηση των ιδέων, των γλυκών, των ειδονιστικών, υπάρχει το αντιστάθισμα, ο νόμος του αντισταθμίσματος της ψυχής από τα θλιβερά του βίου. Τι πρέπει να γίνει? Πρώτον, να δεχόμεθα, αγαπητοί μου, τη θλίψη. Προσέξτε, αποτείνομαι προς χριστιανούς. Δεν αποτείνομαι προς κοσμικούς ανθρώπους. Εάν κάποιος είναι κοσμικός άνθρωπος, να κλείσει τα αυτιά του να μην τα ακούσει. Θα φανούν παράξενα. Ο πνευματικός θα τα δεχθεί ευχαρίστως. Λοιπόν, να δεχθούμε την θλίψη σαν ένα δεδομένο. Όπως ακριβώς όταν γεννιόμαστε στον κόσμο αυτόν, είναι δεδομένο να κάνουμε μερικά πράγματα. Οι άνδρες να πάνε στρατιώτες, ξέρω εγώ, μετά να παντρευτούν και τα λοιπά και τα λοιπά, να κάνουν ένα επάγγελμα. Αυτά είναι δεδομένα. Και η θλίψη στη ζωή μας είναι ένα δεδομένο. Δεν πρέπει να το βλέπουμε σαν κάτι έξω από την πραγματικότητα. Μέσα στην πραγματικότητα, μέσα στη ζωή. Και ο πνευματικός άνθρωπος χρησιμοποιεί την θλίψη, κάθε θλίψη, οποιασδήποτε μορφής, σαν σμήλη για να σμηλέψει τον εαυτόν του και να γίνει καλλιτέχνημα Θείας Χάριτος. Να αποκτήσει αρετές, να αφαιρέσει κακίες, πάθη και ελαττώματα. Είναι σπουδαίο στοιχείο η θλίψη. Προσέξατε το. Λέγει ο Απόστολος Παύλος, «Δια πολλών θλίψεων δι πρέπει ημάς εισελθήν εις την Βασιλεία του Θεού». Δεν μπορούμε να μπούμε στη Βασιλεία του Θεού χωρίς την θλίψη. Πρέπει λοιπόν να δεχθούμε τη θλίψη σαν δεδομένο. Πικρό, αλλά σπουδαίο. Το καταλάβαμε, αγαπητοί μου, αυτό. Βέβαια, ο κοσμικός άνθρωπος θα πει απαράδεκτον. Ο πνευματικός άνθρωπος θα πει αυτό είναι συνυφασμένο όχι μόνο με την πραγματικότητα, αλλά και με την έννοια, με το πνεύμα του Σταυρικού Ευαγγελίου. Δεύτερον, να έχουμε πάντοτε μία ενασχόληση, είτε πνευματική, είτε χειρονακτική, ή εναλλάξ, όπως λέγαμε την περασμένη φορά, την περασμένη Παρασκευή. Δηλαδή τι? Μη μένουμε ποτέ αργοί. Σταμάτησες από αυτό, από τη δουλειά σου τη βιοποριστική, πιάσε κάτι που σε ευχαριστεί. Είσαι γυναίκα, πιάσε το κέντημά σου, το νοικοκυριό σου, το πλέξιμά σου. Είσαι άνδρας, ασχολήσουμε μία συλλογή, ασχολήσουμε ένα διάβασμα, ασχολήσουμε κάτι.
Πάντως δεν πρέπει να μένουμε ποτέ με άδεια χέρια. Δεν πρέπει να έχουμε σχολή. Δεν πρέπει να έχουμε κάτι το άδειο. Είτε υλικό είτε πνευματικό. Και το τελευταίο, αγαπητοί μου, πρέπει πάντοτε η ψυχή να είναι γεμάτη από Θεό. Αυτό είναι το κυριότατο. Ξέρετε γιατί οι άνθρωποι γυρεύουν τα ειδονιστικά στοιχεία στη ζωή τους? Γιατί ζητάω να καπνίσω ή να πιω κρασί ή ναρκωτικά? Γιατί δεν έχω Θεό μέσα στην ψυχή μου. Η ψυχή μου είναι άδεια και προσπαθώ να χορτάσω με πράγματα που είναι έξω από τη φύση της. Απάτη. Είναι δείγμα όμως ότι η ψυχή είναι άδεια, είναι κούφια, ζητάει κάτι, ζητάει Θεό, ζητάει να γεμίσει από Θεό. Όταν λοιπόν η ψυχή γεμίσει από Θεό, τότε καταλαβαίνετε όλα είναι καλά. Τότε και οι θλίψεις είναι ορθά τοποθετημένοι. Τότε όταν έρθουν οι θλίψεις και θα έρθουν μετά οι πειρασμοί των ειδονών, τότε δεν θα μπορούν να μας πειράξουν, θα μείνουν απ' έξω. Θα μείνει μόνο η θλίψεις ως η σμήλη εκείνη, όπως σας είπα, που θα μας βοηθήσει να σμηλεύσουμε έναν ωραίον εαυτόν της χάριτος. Αγαπητοί μου, για μια ακόμη φορά, τρίτη σήμερα φορά, παίρνοντας κάτι ψίχουλα από την πύρα των πατέρων της ερήμου, βρίσκουμε τόσα ωραία και σπουδαία πράγματα. Καταλαβαίνετε, όταν πηγαίνουμε πάντοτε στην πόρτα της Καλύβιστον, μέρα νύχτα εκεί απ' έξω, για να ζητήσουμε έναν λόγο και να σκάψουμε σε αυτόν και να εκπλαγούμε για αυτό που διαβάσαμε, τι ωφέλεια θα έχουμε? Όλη η ωφέλεια θα είναι δική μας. Οι απ' έξω θα λέγουν, τι είναι εκείνο που μας κάνει να αυξανόμεθα πνευματικά, και δεν θα είναι τίποτε άλλο παρά αυτά τα πολύ απλά πράγματα που θα μας έχουν βοηθήσει οι πατέρες να τα έχουμε βιώσει.